Χριστού αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 66 από το βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και εδάφιο 24. Έξοδος, 66 σελίδα, 14 Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 24. «Και εν τη φυλακή τη πρωινή επέβλεψεν ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός και της νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών, ώστε εσύροντο δυσκόλος. Και είπαν οι Αιγύπτιοι, ας φύγομεν να πέμπροσθεν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, έκτινον τη χείρα σου επί την θάλασσα και ας επαναστρέψωσι τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους και επί τα σαμάξας αυτών και επί τους υπείς αυτών. Και εξέτεινεν ο Μωυσής την χείρα αυτού επί την θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτών και κατέστρεψε Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης, διότι τα ύδατα επαναστρέψαντα εσκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς και πάν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίο είχε εμβεί κατόπιν αυτών στην θάλασσα, δεν έμεινεν εξ αυτών ουδέ εις. Οι δε Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσε Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων. Και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργον το οποίο έκαμε ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους και εφοβήθη ο λαός των Κύριων και επίστευσαν εις τον Κύριον και στον Μωυσήν. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η Ισραήλ την οδύν ταύτην προς τον Κύριον και είπον λέγοντες, ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος τον ύπον και τον αναβάτην αυτού έριψην εις την θάλασσα. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και το άσμα μου και στάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν. Ο Θεός του Πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής, Κύριος το όνομα Αυτού. Του Φαραώ τα σαμάξας και το στράτευμα Αυτού έριψεν εις την θάλασσα και εκλεκτοί πολέμαρχοι Αυτού κατεποντίστησαν εν τη ερυθρά θαλάσση. Εάβησι εσκέπασαν αυτούς ως πέτρα κατεβυθίστησαν εις τα βάθη. Η δεξιά σου Κύριε δοξάστης δύναμη, η δεξιά σου Κύριε συνέτριψε των εχθρών και με το μέγεθος της υπεροχής σου εξολόθρευσες τους υπεναντίους σου. Εξαπέστειλα στην οργή σου και κατέφαγε αυτούς ως καλάμι και με την πνοήν του θυμού σου τα ύδατα επεσορεύτησαν ομού. Τα κύματα εστάθησαν εις σωρός, ως σωρός, οι άβεσοι έπηξαν εν το μέσο της θαλάσσης. Ο εχθρός είπε, θέλω καταδιώξει, θέλω καταφθάσει, θέλω διαμοιραστεί τα λάφυρα, η ψυχή μου θέλει χορταστεί επ' αυτούς, θέλω σύρει την μαχαιρά μου, η χείρ μου θέλει αφανίσει αυτούς. Εφύσισας με τον άνεμόν σου και η θάλασσα εσκέπασεν αυτούς, κατεβυθίστησαν ως μόλυβος εις τα φοβερά ύδατα. Τι σωμιός σου Κύριε μεταξύ των εθνών, τι σωμιός σου ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνους ενεργών τεράστια, εξέτεινα στη δεξιά σου και η γη κατέπιεν αυτούς. Με το έλεος σου οδήγησα στον λαόν τούτον, τον οποίον ολύτρωσας, οδήγησας αυτόν με τη δύναμή σου προς την κατοικίαν της αγιότητός σου. Αμήν. Φτάσαμε πλέον στο τέλος υποθέσεως, στο τέλος που ο Θεός είχε προγραμματισμένο προκαταβολής κόσμου και είχε αποκαλύψει στον δούλο του τον Αβραάμ ότι ο λαός Ισραήλ
που ξεκίνησε με τον Αβραάμ, τον οποίον εκάλεσε ο Θεός να εξέλθει εκ της γης του και εκ της συγγενείας του, στην γη την οποία ο Θεός θα τον οδηγούσε, στη γη Χαναάν. Και όταν έφτασε εκεί, τον ευλόγησε σφόδρα, γιατί όποιος υπακούει τη φωνή του Κυρίου και ακολουθεί τις εντολές του και πηγαίνει εκεί που τον στέλνει, ο Θεός όχι μόνο είναι μαζί του να τον υπερασπίζεται και να τον προστατεύει, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι μαζί του να τον ευλογεί, να τον βοηθάει και να δοξάζεται ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί στη γη Χαναάν ο Θεός πάλι έκανε έργο μέγα, καθώς έδωσε σύμφωνα με την αδυναμία την ανθρώπινη στα 100 χρόνια, παρά την αδυναμία την ανθρώπινη στα 100 χρόνια του Αβραάμ και στα 90 της τύρας της Σάρας, Ιών Ισαάκ, ώστε εξεπλήρωσε την υπόσχεσή του που έδωσε στον Αβραάμ, ότι εν το σπέρμα της θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και εκεί προφήτευσε ο Αβραάμ ότι ο λαός Ισραήλ θα πάει σε γη άλλη, στη γη της Αιγύπτου. Εκεί οι Αιγύπτιοι θα τον καταθλίψουν, αλλά ο Θεός θα τον ελευθερώσει με χείρα κρατεά και βραχίωνα εξυπλωμένο και θα τον επιστρέψει στη γη της επαγγελίας, δηλαδή στη γη της υπόσχεσης που είχε δώσει ο Θεός, σε γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Θεός χρησιμοποιεί για όλα του τα σχέδια, χρησιμοποιεί ανθρώπους. Ανθρώπους που είναι σκεύη εκλογής του, σκεύος τιμίας χρήσεως, αλλά ταυτόχρονα και ανθρώπους που είναι πάλι εκλογής του, αλλά εις χρήσιν άτιμων. Έτσι λοιπόν δύο ανθρώπους χρησιμοποίησε ο Θεός, τον έναν τον Φαραώ που τον εξήγηρε, τον ύψωσε, τον έκανε Φαραώ της μεγαλυτέρας τότε δύναμης της Αιγύπτου από τη μια μεριά, και τον άλλον τον Μωυσή, έναν ασήμαντο, αδύναμο, καθώς από τα 40 του στα 80 του ήταν βοσκός στα πρόβατα του πεθερού του στη Μωάβ, όμως ο Θεός τον κάλεσε και τους έφερε τον έναν απέναντι στον άλλον. Τον ένανε, τον εσκλήρινε για να δείξει τη δύναμή του και να διαγγελθεί το όνομά του σε όλη τη γη, δηλαδή βρήκε έναν άνθρωπο παντοδύναμο ανθρωπίνος, που είναι η προτύπωση του διαβόλου, που μέσα από αυτόν, καθώς θα τον σκλήρενε και θα σκλήρινε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί η καρδιά του είχε πρόθεση να σκληρύνεται, ώστε να εχθρεύεται το λαό του Θεού και να αντιστέκεται στη φωνή του Θεού. Και από την άλλη μεριά, τον ασήμαντο θα έλεγα για τους ανθρώπους, το σημαντικότατο για τους ανθρώπους το Φαραώ και τον ασήμαντο για τους ανθρώπους το Μωυσή. Όμως ο Θεός ό,τι θέλει κάνει και μεταμορφώνει τους ασήμαντους σε πολύ σημαντικούς, εάν έχουν τα χαρακτηριστικά του Μωυσή, και το χαρακτηριστικό του Μωυσή ήταν ένα, έπρατε κατά πάντα όσα ο Θεός του έλεγε. Τίποτα άλλο δεν είχε. Αδύναμος εντελώς. Αλλά είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Ό,τι του λέγει ο Θεός, ο Μωυσής το έκανε. Και έτσι, αφού με θαυμάσια και μεγαλεία τους έβγαλε με 10 πληγές από την Αίγυπτο, τους οδήγησε ο Θεός σε αδιέξοδο, ενώ θα μπορούσε να τους πάει από την έρημο και να τους οδηγήσει στη γη Χαναάν. Όμως, έξω από τη λογική του ανθρώπου, ο Θεός οδήγησε το λαό Ισραήλ σε αδιέξοδο μπροστά στη θάλασσα. Και όταν τα άκουσε ο Φαραώ, είπε, χάθηκαν στην έρημο, πάμε να τους επιστρέψουμε πίσω, γιατί δεν έχουμε πια δούλους να μας δουλεύουν. Και πράγματι πήρε όλες τις στρατιωτικές του δυνάμεις, 600 άμεξες, υπείς, στρατό, να κυνηγήσουν πάνω από 1.000.000 αδύναμους όμως ανθρώπους, ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτα άλλο από το να φτιάχνουν πλήθρες, αλλά όμως ο Θεός ήταν μαζί τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίζουμε στη ζωή μας ο Θεός να είναι μαζί μας,
γιατί έτσι θα είμαστε και ασφαλείς, αλλά και μέσα στην παρουσία και την ευλογία του Θεού. Και ο τρόπος για να είναι ο Θεός μαζί μας είναι να υπακούμε και να υποτασσόμεθα στα λόγια Του, στα λόγια του Πνεύματος του Αγίου και στο Λόγο Του το γεγραμμένο. Τους έφτασαν, φοβήθηκαν οι Ισραηλίτες και ο Θεός είπε στο Μωυσή, μη φωνάζεις σε μένα, ύψωσε το χέρι σου με τη ράβδο σου και εγώ θα ανοίξω τη θάλασσα. Και μάλιστα στην πραγματικότητα ο Θεός είπε, σχίσον εσύ τη θάλασσα σηκώνοντας τη δεξιά σου με τη ράβδο που σου έχω δώσει. Και φύσηξε αέρας ανατολικός και άνοιξε η θάλασσα στη μέση και ο λαός Ισραήλ πέρναγε σαν να περνούσε σε γη και πράγματι πατούσε στη γη της ερυθράς θάλασσας. Ακόμη μέχρι τώρα ψάχνουν οι επιστήμονες να δουν πώς έγινε αυτό, βρίσκουν κάποιους φυσικούς τρόπους να μπορούσε να γίνει, εμείς ξέρουμε όμως ότι ο Θεός το έκανε. Και πολύ χαιρόμαστε να ξέρουμε ότι στη ζωή μας ό,τι γίνεται το κάνει ο Θεός. Γιατί ό,τι συμβαίνει, αν το κάνει ο Θεός, είτε έξω στον κόσμο, ό,τι συμβαίνει έξω στον κόσμο, ο Θεός το κάνει για τη δόξα της Εκκλησίας Του. Και ό,τι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός το κάνει για τη δόξα του ονόματός Του, του Αγίου. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, αφενός με να το ξέρουμε και να το πιστεύουμε, αφετέρου όμως να το πιστεύουμε και για την προσωπική μας ζωή και για την οικογενειακή μας ζωή. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι τα λάθη μας. Μην κάνουμε εμείς πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο, γιατί λύση δεν υπάρχει παρά μετάνοια και επιστροφή πίσω. Αν όμως ο Θεός μας οδηγεί σε αδιέξοδο, τότε ο Θεός νέα πράγματα ετοιμάζει να κάνει στη ζωή μας. Νέα πράγματα. Και είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ, όχι μόνο σημαντικό, αλλά πω και μια έκφραση, συγχωρέστε με, και έξυπνο, να σκεφτόμαστε εν αληθεία ότι αν βρισκόμαστε τώρα σε αδιέξοδο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά που θέλουμε και να πάμε πουθενά από εκεί που θα θέλαμε. Γιατί έτσι τα έφερε ο Θεός τα πράγματα, είναι, το επαναλαμβάνω με τα συγχωρήσεως, έξυπνο να πιστέψουμε, να ελπίσουμε, γιατί πάσο ελπίζων στον Κύριο δεν θα κατεσχυνθεί, να ελπίσουμε ότι ο Θεός μέχρι και τη θάλασσα, την ερυθρά, μπορεί να την ανοίξει για να μας οδηγήσει στις υποσχέσεις Του. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν είναι μόνο σημαντικό και γραφικό, αλλά είναι και έξυπνο να ελπίζουμε στη δυσκολία και στα διέξοδα που μας έφερε ο Θεός στον Κύριο. Μόνο στο Κύριο. Εάν όμως φτάσαμε σε αδιέξοδα που εμείς φταίμε, εμείς εκλέξαμε, εμείς αποφασίσαμε, πάλι σημαντικό και έξυπνο είναι να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και να γυρίσουμε πίσω στο Θεό. Όχι να μεταμεληθούμε και ενώ πήγαμε από αυτό το δρόμο και αποτύχαμε να μεταμεληθούμε και να πάμε από τον άλλο δρόμο. Πάλι σε αντιέξοδο θα βρεθούμε. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη έξυπνο. Μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό και περιμένουμε από το Θεό να μας οδηγήσει για να πάμε στο δρόμο της ευλογίας. Στο δρόμο που Αυτός έχει ετοιμάσει. Τώρα λοιπόν, ο λαός Ισραήλ άρχισε να περνάει, όμως ο Θεός, επειδή ο λαός Ισραήλ ήταν με τα πόδια και κουρασμένος και αδύναμος, οι δε Αιγύπτιοι ήταν με άμαξες, ξεκούραστοι και δυνατοί, χωρίς μωρά, χωρίς παιδιά, χωρίς ζώα, τους έφτασαν γρήγορα. Ο Θεός τώρα πρέπει να τους καθυστερήσει. Και τι κάνει?
Ο άγγελος του Κυρίου που προπορευότανε στο λαό Ισραήλ και τους οδηγούσε, σηκώθηκε, πήγε πίσω από το λαό Ισραήλ και στάθηκε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο λαό Ισραήλ. Και αυτός ο άγγελος εις εκείνους μεν ήταν νέφος σκοτίζων, εις δε το λαό Ισραήλ ήταν φως φωτίζουν τη νύχτα. Σε αυτούς δηλαδή φώτιζε για να περπατάνε, σε εκείνους σκοτίνιαζε για να μην βλέπουν, ώστε ο ένας δεν μπορούσε να φτάσει στον άλλον. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι στη ζωή μας ο Θεός είναι το φως που φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού ακόμα σε εξηγεί καλύτερα, ότι ο Λόγος του Θεού είναι λίχνος που φέγγει στη ζωή μας, πραγματικά φέγγον δυνατός και καθαρός. Όταν πέρασαν, τότε, ή μάλλον όταν πέρναγαν όλη τη νύχτα, τότε άφησε ο Θεός τους Αιγυπτίους να περάσουν και αυτοί μέσα διαμέσου της Ερυθράς Θάλασσας. Και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο, πως δεν φοβήθηκαν να περάσουν αυτοί που δεν έχουν το Θεό, ακολουθώντας το λαό Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά η εξήγηση του πράγματος τούτου είναι ότι είχε σκληρινθεί, αγριέψει, θυμώσει τόσο πολύ η καρδιά τους, που θα πηγαίνανε παντού προκειμένου να τους ταλαιπωρήσουν, και μάλιστα είχαν βάλει στην καρδιά τους θα τους προφτάσουμε, θα διαμεριστούμε αυτούς αλάφυρα, η ψυχή μας θα χορταστεί από αυτούς, θα σύρουμε τη μάχηρά μας εναντίον τους και η χείρ μας θα τους αφανίσει. Η σκλήρυνση της καρδιάς οδήγησε τους Αιγυπτίους να πάνε εκεί που δεν έπρεπε να πάνε. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύο οδηγίες στη ζωή του ανθρώπου, και πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι προς διδασκαλία, προς επανόρθωση και προς εκπαίδευση της Παλαιάς Διαθήκης ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά υπάρχει και η οδηγία της καρδιάς μας, ιδιαίτερα όταν είναι θυμωμένη, αγριεμένη, κάνει πράγματα παράλογα που μας οδηγούν στην καταστροφή. Καλά, δεν θα αγριέψεις ποτέ. Η οργή του ανθρώπου, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όταν οργιζόμεθα, ο Λόγος του Θεού λέει, οργίζεστε, μην αμαρτάνετε. Προσέξτε, μην αμαρτάνετε. Η οργή να μην σας οδηγήσει σε μόνιμη αμαρτία. Αλλά τι θα κάνετε? Όταν κρυφτείτε. Είναι στιγμή, όταν οργίζεται ο άνθρωπος, είναι στιγμή κακού. Έπεται, επίκειται κακό. Πήγαινε κρύψουμε στο δωμάτιό σου, στο ταμείο σου. Γονάτισε, προσευχή σου, μετανόησε, να έρθει η ειρήνη του Θεού και ξαναδιές. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος μεγάλος, ιδιαίτερα για μας τους χριστιανούς που ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Και ο διάβολος ως λέον οριόμενος γυρίζει γύρω γύρω ζητώντας κάποιον να καταπιεί, και μέσα στο στρατόπεδο του Θεού, στην παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να μας αγγίξει. Όταν όμως έρχεται θυμός, αγριάδα, κακία μέσα στην καρδιά μας, έχουμε βγει εκτός, έξω του στρατοπέδου, και εκεί είμαστε εύκολα θύματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι εμβρασμό ψυχής γίνονται μεγάλα εγκλήματα. Παραδίδεται ο άνθρωπος στο διάβολο και κάνει πράγματα που δεν τα φαντάζεται ότι θα μπορούσε να τα κάνει. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί αν στον κόσμο γίνονται αυτά, πόσο περισσότερο στα παιδιά του Θεού. Μπήκε λοιπόν όλος ο στρατός των Αιγυπτίων μέσα στη θάλασσα, και επειδή και πάλι ήταν δυνατοί, ισχυροί, με
άμαξες, ήταν πολύ εύκολο να τους πλησιάσουν και να κάνουν κακό στο λαό Ισραήλ, ο Θεός και πάλι είναι υπερασπιστής τους. Και μάλιστα με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι μοιάζει και αστείο, συγχώρεσέ με Θεέ μου, καθώς το διαβάζουμε. Εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών από τις άμαξες. Πήγε ο Θεός και έβγαλε τις ρόδες. Κάθε φορά που το διαβάζω χαμογελάω. Τι Θεός, λέω. Έβγαλε τις ρόδες από τις δυνατές ισχυρές άμαξες, ώστε πλέον χωρίς ρόδες εσύροντο δυσκόλως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνετάραξε και το στράτευμα των Αιγυπτίων. Φέρε ταραχή. Και οι Αιγύπτιοι κατάλαβαν ότι τώρα πια δεν έχουν να κάνουν με το λαό Ισραήλ, αλλά με το Θεό του λαού Ισραήλ. Και αμέσως είπαν να σφίγουμε, να γυρίσουμε πίσω. Ξαναλέω, η οργή τους, ο θυμός τους, τους οδήγησε μέσα. Κατάλαβαν ότι ο Θεός είναι απέναντί τους, για τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, και είπαν τώρα να γυρίσουμε πίσω, τώρα είναι αργά. Ξανά προς διδασκαλία, προς εκπαίδευση και προς επανόρθωση είναι γραμμένα αυτά. Η οργή θα σε οδηγήσει σε επώδυνες καταστάσεις που αν δεν προλάβεις έγκαιρα να μετανοήσεις και εκ των υστέρων να μετανοήσεις, δεν γλιτώνεις. Υπάρχει δηλαδή χρόνος αποδεκτός από το Θεό μετανοίας. Όταν όμως το χρόνο αυτό τον ξεπεράσει ο άνθρωπος, τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν το κατάλαβαν, είπα να γυρίσουμε πίσω, αλλά δεν μπόρεσαν. Και μάλιστα είπα να γυρίσουμε πίσω, γιατί δεν είναι μαζί μας ο Κύριος, πολεμάει εναντίον μας, είναι υπέρ του Ισραήλ. Αλλά δεν είχαν πια χρόνο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, καθώς είχαν βγει όλοι από το λαό Ισραήλ με το σύμμικτο πλήθος, λέγεται ότι είναι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζί με τα παιδιά, τους γέροντες, είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, έκτινον τη χείρα σου επί την θάλασσα και θα επαναστρέψουν τα ύδατα τώρα επάνω στους Αιγυπτίους, στις άμαξές τους, στους υπίστους, και το έκανε ο Μωυσής. Και η θάλασσα επανέλαβε, την άφησε ελεύθερη ο Θεός. Σκεφτείτε την εικόνα, το συμβάν. Θάλασσα, τείχος δεξιά τα νερά, τείχος τα αριστερά, και δεν αγγίζαν το ένα το άλλο. Και από μέσα πέρασαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ξαναλέω, μωρά, παιδιά, γέροντες, γαϊδούρια, μουλάρια, πρόβατα, κατσίκια, τα ζώα τους. Πόσο αργά περπατάγανε. Ο στρατός των Αιγυπτίων, στρατός, με αμάξια, με υπείς. Θεός δεν τους άφησε να τους πλησιάσουν. Και όταν πέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, τότε ο Θεός προστάζει, ο Μωυσής δεν κάνει τίποτα μόνος του. Δεν παίρνει καμία απόφαση μόνος του. Το πω διαφορετικά. Δεν παίρνει καμία ευθύνη να ενεργήσει μόνος του. Να το πω διαφορετικά. Δεν παίρνει κανένα ρίσκο να κάνει αυτός ό,τι θέλει. Περιμένει με υπομονή το Λόγο του Θεού, τη φωνή του Κυρίου. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, τότε του είπε, ύψωσε το χέρι σου και η θάλασσα θα επαναστρέψει, και έγινε. Και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας δεν πρόλαβαν να φύγουν, διότι τα ύδατα επέστρεψαν, σκέπασαν τις άμαξες, τους οπούς, τους υπείς, το στράτευμα όλο του Φαραώ, και δεν έμεινε ζωντανός ούτε ένας. Και ο Λόγος του Θεού λέει, εκείνη την ημέρα ο Θεός έσωσε, εκείνη την ημέρα ο Θεός έσωσε το λαό Ισραήλ εκ της χειρός των Αιγυπτίων. Τώρα πια οι Αιγύπτιοι τέλειωσαν, δεν απειλούν το λαό Ισραήλ,
και ο λαός Ισραήλ είναι ελεύθερος, χωρίς καμία απειλή, να συνεχίσει το δρόμο του για τη γη της επαγγελίας. Θα σκεφτόταν κανείς, όπως είναι φυσικό, στη συνέχεια να ήταν απλό το ταξίδι, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά από την Αίγυπτο η γη της Χαναάν, περίπου 3 μήνες καιρός, έτσι με το ρυθμό που περπατούσαν ο λαός Ισραήλ, όμως έκαναν 40 χρόνια χωρίς απειλές Αιγυπτίων, μες στην έρημο, χωρίς απειλές εχθρών, με απόλυτη προστασία από το Θεό, καθώς μες στην έρημο έβγαζε νερό για να ξεδιψάσουν από το βράχο και για να μην πεινάσουν και να χορταίνουν, έστελνε μάνα, το μάνα από τον ουρανό, τον άρτο των αγγέλων. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Θεός ήταν μαζί τους, τους είχε εξασφαλίσει τα πάντα, προπορευότανε με στήλη φωτός και με στήλη νεφέλης, τη νύχτα με στήλη φωτός και τη μέρα με στήλη νεφέλης για να σκιάζονται, και δεν τα κατάφεραν. Και δεν τα κατάφεραν εξαιτίας της καρδιάς τους. Γιατί δεν υπάκουσαν ούτε στο Λόγο του Θεού, ούτε στο Λόγο του Μωυσή, του δούλου του Θεού. Πράγμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά είναι πολύ σοβαρό να σκεφτούμε ότι ένας λαός που τα είχε όλα από το Θεό, μα όλα από το Θεό εξασφαλισμένα, ο Θεός του είχε εξασφαλίσει τα πάντα, δεν έφτασε ποτέ, γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα, είτε εγώγησαν, είτε απίστησαν, είτε θύμωσαν με τον Μωυσή, είτε τάβαλαν και με το Θεό ακόμη. Σε κάθε δυσκολία που αντιμετώπιζαν, που ο Θεός την επέτρεπε, απλή δυσκολία σε σχέση με τους Αιγυπτίους, αυτοί γκρίνιαζαν σαν με ψήμερι και ποτέ δεν υποτάχθηκαν στο Λόγο του Θεού. Και όταν μάλιστα η αιτία του μεγάλου κακού ήταν, όταν έστειλε ο Μωυσής κατασκόπους για να δουν τη γη που ο Θεός τους υποσχέθηκε, γη ρέουσα γάλα και μέλι, 12 κατασκόπους, οι 10 βλέποντες δια της όψεως, είπαν πω που θα πάμε εκεί, θα καταστραφούμε, είναι πόλεις με μεγάλα τείχη, είναι η Ανακήμ πανύψηλη, είναι δυνατή, θα μας διαλύσουν, έπρεπε να μείνουμε στην Αίγυπτο, να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Μόνο 2, ο Χάλεφ, όπως θυμάστε και ο Ιησούς Ναβί, είπε κάτι πολύ σημαντικό, να πάμε, όχι γιατί είμαστε δυνατοί και θα τα καταφέρουμε, αλλά γιατί ο Θεός είναι μαζί μας και όπως το καταφέραμε στην Αίγυπτο, θα τα καταφέρουμε και στη γη Χαναάν. Γιατί ο Θεός μας την παρέδωσε αυτή τη γη. Μας υποσχέθηκε πηγαίνετε να την κατακτήσετε. Όμως ο λαός Ισραήλ πίστηκε στους 10, στην πλειοψηφία, είναι επικίνδυνη η πλειοψηφία, και απήθησε στους 2 που είχαν όμως τη φωνή του Θεού. Όμως να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ο λαός Ισραήλ πλέον ελεύθερος, έξω από τη θάλασσα, την Ερυθρά θάλασσα, με ευγνωμοσύνη στο Θεό, ψέλνουν στον Κύριο. Και αυτή είναι η περίφημη, που θα τη δούμε σιγά σιγά με τη χάρη του Χριστού, η οδή του Μωυσέως, που περιέχει 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι τι είναι για αυτούς ο Θεός, τι ομολογούν ότι είναι για αυτούς ο Θεός. Η δεύτερη ενότητα που θα τη δούμε, τι έκανε ο Θεός για αυτούς. Και η τρίτη ενότητα είναι τι θα κάνει ο Θεός για αυτούς. Η πρώτη ενότητα λοιπόν ομολογούν τι είναι ο Θεός, που θα το δούμε.
Δεύτερη ενότητα της οδής του Μωυσέως είναι ομολογούν και δοξάζουν τον Θεό τι έκανε ο Θεός θαυμάσια και μεγαλεία για αυτούς. Και η τρίτη ενότητα είναι ο προφητικός λόγος του Θεού. Τι θα κάνει, τι έχει υποσχεθεί ο Θεός και τι θα κάνει ο Θεός υπέρ του λαού Ισραήλ. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά το ΙΕ κεφάλαιο. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η Ισραήλ την οδύν ταύτην προς τον Κύριον και είπαν λέγοντες «Ας ψάλω προς τον Κύριο, διότι εδοξάστη εν δόξος». Τον ύπον και τον αναβάτην αυτού έριψεν στη θάλασσα. Και αμέσως ομολογούν τι είναι για αυτούς ο Θεός. «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου». Διαπιστώνει την αδυναμία του ο Μωυσής και ο λαός Ισραήλ, στην απόλυτη και τέλεια αδυναμία του, ότι ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι δυνατός, αν και φαίνεται αδύνατος, εάν ο Θεός είναι μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα, με επίγνωση του λόγου της αληθείας, λέει «καυχαίμαι στις αδυναμίες μου, γιατί ξέρω ότι όταν είμαι αδυνατό, είμαι δυνατός, τότε είμαι αδύνατος. Αλλά όταν είμαι αδύνατος, τότε ο Θεός είναι δυνατός στη ζωή μου, είναι η δύναμή μου και είμαι δυνατός». Αυτό είπαν ακριβώς, περιέγραψαν ακριβώς και ο Μωυσής και ο λαός Ισραήλ. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Και είναι πολύ σοβαρό, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι που αισθάνεται δυνατός. Μπορεί να είναι η μόρφωσή του, μπορεί να είναι τα λεφτά του, μπορεί να είναι τα νιάτα του, μπορεί να είναι η υγεία του, μπορεί να είναι τα μπράτσα του, η ομορφιά του, η ικανότητά του. Αλλά όλα αυτά, και αν τα έχει όλα μαζί ένας, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του, είναι αδύνατος. Απίστευτο είναι. Τι θα πει αδύνατος και τι θα πει δυνατός? Ο αδύνατος δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Προσωρινά μπορεί. Μάλιστα, αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, «βραχυχρόνιος είναι ο θρίαμβος του ασεβούς, στον οποίο ο Θεός δεν είναι μαζί του». Βραχυχρόνιος. Και ο κόσμος δεν το ξέρει, γι' αυτό και αποτυγχάνει. Ό,τι και να κάνει, αποτυγχάνει στο τέλος. Γιατί και αν επιτρέψει ο Θεός να πετύχει, υπερηφανεύεται, και τότε είναι που στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός, και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, η περηφάνεια προπορεύεται της πτώσεως, της πτώσης. Όταν όμως ο άνθρωπος, ό,τι και δυνατότητα αν έχει, όσο και αν αισθάνεται κάπου ότι έχει δύναμη, μπορεί να είναι πολύ καλός στη δουλειά του, μπορεί να είναι ό,τι να είναι, αντί να αισθανθεί δυνατός και να ελπίζει στη δύναμή του, ας πιστέψει στο Λόγο του Θεού, να αισθανθεί ότι ό,τι καλό έχει είναι χάρις Θεού, να πιστέψει στο Λόγο του Θεού ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν, καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων, και είναι αυτός που δίνει αλλά και είναι αυτός που παίρνει. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έχει κάτι καλό, γιατί ο Θεός δίδει δόσεις αγαθές όχι μόνο στον κόσμο, ιδιαιτέρως στα παιδιά του, εάν σου έχει δώσει ο Θεός κάτι καλό, σημαντικό, μεγάλο, δόξασέ τον και ταπεινώσου, γιατί όπως εύκολα στο δώσε, πολύ πιο εύκολα στο αφαιρεί. Και όταν σου αφαιρέσει ο Θεός αυτό που σου έδωσε, αυτό είναι πολύ επώδυνο. Πονάει. Άλλο να μην έχεις
και να συνεχίζεις να μην έχεις, και άλλο να έχεις και ξαφνικά να μην έχεις. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Και το πιο ωραίο ποιο είναι? Να μην έχεις και να σου δίνει ο Θεός. Να μην μπορείς και να γίνεται. Ό,τι κάνεις να το ευωδώνει ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Ό,τι και αν αισθάνεσαι και αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό που έχω, ας πω δόξα στο Θεό γιατί ο Θεός μου το έδωσε, ας σκεφτώ ότι η δύναμή μου είναι ο Θεός και ότι αυτό που έχω είναι δώρο Θεού, και με ταπείνωση, με ευγνωμοσύνη να πάω μπροστά Του και να Τον ευχαριστήσω, να Του το δώσω και να Του πω χρησιμοποίησε το αυτό που μου έχεις δώσει, το τόσο σημαντικό για τη δόξα Σου. Ό,τι και να είναι αυτό. Παιδί είναι, θα μπορούσε να μην σου έχει δώσει. Γυναίκα είναι, θα μπορούσε να μην σου έχει δώσει. Άντρας είναι, σύζυγος, θα μπορούσε να μην την είχε δώσει. Δουλειά είναι, εκεί να δεις, με την ανεργία που υπάρχει. Υγεία είναι, εκεί να δεις. Γι' αυτό ό,τι έχουμε είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό επιτυχίας και ευλογίας στην παρουσία του Θεού. Ό,τι έχουμε, μην το θεωρούμε ότι είναι δικό μας και είναι δεδομένο. Ό,τι καλό έχουμε, μην το θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Το έχω, πάντα θα το έχω. Όχι. Θα το έχεις πάντα με τη χάρη του Χριστού και θα βρεις χάρη από το Θεό όταν ταπεινώνεσαι και πεις δεν το αξίζω. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δεν το αξίζω. Τι μου βρήκες και μου το έδωσες? Δόξα να έχει το όνομά σου. Πρώτον, χρησιμοποίησε το για τη δόξα σου. Δεύτερον, όποιος σήμερα νομίζει ότι είναι δυνατός να μετανοήσει, και όποιος σήμερα νομίζει ότι είναι εντελώς αδύναμος να δοξάσει το Θεό. Το ξαναλέω, όποιος νομίζει ότι είναι δυνατός γρήγορα να μετανοήσει, γιατί θα καταντήσει αδύνατος πολύ και δεν μπορεί να επανέλθει. Και όποιος αισθάνεται ότι είναι αδύνατος, να δοξάσει το Θεό γιατί η δύναμή του είναι ο Κύριος. Δεύτερον, ο Κύριος είναι το άσμα μου, η χαρά μου δηλαδή. Γιατί πότε βγαίνει μέσα από την ψυχή μας άσμα? Όταν είμαστε χαρούμενοι. Μόνο ο Κύριος είναι ο αίτιος να έχεις χαρά. Και μάλιστα είναι γεγραμμένο η Βασιλεία του Θεού. Είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Δεν υπάρχει χαρά στον κόσμο. Δεν υπάρχει. Ψεύτικη, άχρηστη και ματαία. Δεν υπάρχει χαρά. Χαρά μόνο ο Θεός δίνει για του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Η χαρά της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, η χαρά της παρουσίας του Θεού, η χαρά της δόξας του Θεού, εδώ είναι χαρούμενη ο λαός Ισραήλ. Το άσμα μου, η χαρά μου είσαι. Γιατί? Γιατί ο Θεός τους δίνει χαρά μετά από τη συντριβή όλων αυτών των εχθρών. Και η χαρά δεν είναι χαρά εκδίκησης, είναι χαρά δοξολογίας. Και η χαρά δεν πρέπει να λείπει από το χριστιανό σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν πρέπει να λείπει? Γιατί και σε αδιέξοδο και σε θλίψη αν έχεις βρεθεί, εφόσον ο Θεός είναι μαζί σου, θα μετατρέψει τη θλίψη σου σε χαρά. Θα μετατρέψει το αδιέξοδό σου σε νέα οδό. Θα μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία. Ποια είναι η χαρά μου? Ότι ο Θεός, ο Κύριος είναι πλησίον
για να επέμβει και να τακτοποιήσει και να διορθώσει. Ποια είναι η λύπη της απιστίας? Όταν δεν πιστεύω θα πεθάνω από τη στενοχωριά μου. Της αμαρτίας. Όταν κάνω αμαρτία η καρδιά μου έχει βάρος. Όταν όμως κάνω το θέλημα του Θεού και δύσκολα να είναι τα πράγματα, όταν πηγαίνω στο Θεό και πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, η καρδιά μου μεταμορφώνεται και πλημμυρίζει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που είναι χαρά. Πλημμυρίζει με τη Βασιλεία του Θεού που είναι χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Γι' αυτό όταν είμαστε στενοχωρημένοι, ακόμη απελπισμένοι, ακόμη σε απόγνωση ή οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση και αν υπάρχει στη ζωή μας, το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στο ταμείο μας, να μετανοούμε για όλα και να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Και εκεί ο Θεός θα βρει τον τρόπο όχι μόνο να σε παρηγορήσει, αλλά να σε ενισχύσει, να σε στηρίξει και όπως θα δούμε και στο τέλος αυτής της οδής, που είναι θαυμαστή οδή, δια Πνεύματος Αγίου, γραμμένη, περιγεγραμμένη στο Λόγο του Θεού, θα σου πει και τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον. Το πω μια φορά ακόμη, στη σχέση μας με το Θεό, εκείνο που έχει σημασία είναι όχι να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Δεν είναι να κοιτάμε τι θα κάνει ο κόσμος και να φοβόμαστε. Να κοιτάμε τι θα κάνει ο Θεός, αλλά και να ζητάμε να μας πει ο Θεός τι να κάνουμε εμείς. Και τότε, από δόξα σε δόξα, από θρίαμβο σε θρίαμβο, από χαρά σε χαρά θα είναι η ζωή μας. Μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, εσύ θα είσαι στο φως. Μέσα σε όλο αυτό το κακό εσύ θα είσαι στην ευλογία του Θεού. Και αυτά αδερφοί αγαπητοί, θέλω να σας παρακαλέσω, μην τα ακούτε σαν λόγια ανθρώπινα, γιατί δεν είναι, αλλά αν τα δεχτούμε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, και τότε ο Λόγος του Θεού θα ενεργείται στη ζωή μας. Δεν τα λέω εγώ, ο Λόγος του Θεού τα λέει. Εγώ απλώς τα απαγγέλω. Μου τα φέρνει στο μυαλό ο Θεός και τα λέω. Αλλά δεν είναι δικά μου. Αν δεχθούμε το Λόγο του Θεού και όταν δεχόμαστε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, τότε ο Λόγος του Θεού θα ενεργείται στη ζωή μας. Θα πραγματοποιείται. Θα εκπληρώνεται. Θα γίνεται. Ένα πράγμα δεν θέλω να βλέπω στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στα αδέλφια μου. Την κλάψα, την κρίνια, την κακομοιριά. Ο χριστιανός δεν είναι κακομοίρης. Ο χριστιανός είναι νικητής. Ο χριστιανός είναι παιδί του Θεού. Τα παιδιά του Θεού είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Είναι σαν να βλέπεις ένα βασιλόπουλο και ανθρώπινο βασιλιά, παιδί, που έχει όλη την εξουσία και τη δύναμη και να παραπονιέται γιατί δεν του πήρε ο μπαμπάς του ποδήλατο. Που τα έχει όλα. Πήγαινε στο Θεό και θα σου δώσει. Όχι αυτό που ζητάς. Πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά τα οποία νοούμε ή ζητούμε, λέει ο Λόγος του Θεού. Αν όμως ζεις μέσα στην κρίνια και στην κακομοιριά, τίποτα δεν θα πάρεις. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, και θέλω να το βρω, να με αξιώσει ο Θεός να το βρω, είναι στην επιστολή προς Ιάκωβο, ας μην νομίζει ο άνθρωπος ότι θα λάβει τι παρακυρίου εάν διαλογίζεται και διστάζει με απιστία. Σε μένα τίποτα δεν θα γίνει. Πράγματι τίποτα δεν θα γίνει. Σε όλους έχει γίνει, μόνο σε μένα δεν έχει γίνει. Ούτε πρόκειται να γίνει. Ενώ ο πιστός άνθρωπος τι λέει? Δόξα στο όνομά σου Κύριε για αυτά που πρόκειται να κάνεις. Δόξα στο όνομά σου. Γιατί θα κάνει? Εξάπαντος.
Τι θα κάνει, μεγαλεία θα κάνει. Αλλά σε αυτούς που το πιστεύουν, σε αυτούς που το εξητούν, γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μερικών ανθρώπων. Ο Θεός είναι Θεός όλων των παιδιών Του και μάλιστα ενδιαφέρεται πιο πολύ για τους αδύναμους, γιατί μέσα από τους αδύναμους θα φανεί δυνατός. Σε αδύναμος δόξασε το Θεό. Θα γίνει η δύναμή σου, θα γίνει το άσμα σου και η σωτηρία σου. Σωτήρας, αυτός μας, ποιος μας έβγαλε από την Αίγυπτο? Ποιος μας έσωσε? Και να το πούμε πιο κοντά σε εμάς, ποιος μας αναγέννησε, αδερφοί? Ποιος άλλαξε τη ζωή μας, αδερφοί? Ποιος μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αδερφοί? Ποιος μας έφερε στην Εκκλησία Του σήμερα, αδερφοί? Ποιος μας μιλάει σήμερα? Ποιος είναι μαζί μας σήμερα? Ποιος θα είναι σε όλη μας τη ζωή? Κύριος, είναι η σωτηρία σου, είναι η σωτηρία μου. Δεν είναι η καταστροφή σου, είναι η σωτηρία σου. Αλλά στους πιστεύοντας. Αμήν.